Με μια παρένεση, γιατί θα έχουμε δύο μέρες συζήτησης και έντονης αντιπαράθεσης, αλλά από τα χθεσινά επεισόδια με τους παντελονάτους, και επειδή αυτή η Βουλή έχει και έναν διαπαιδαγωγικό ρόλο, καλά είναι να κρατήσουμε τέτοιες χυδαίες και σεξιστικές έννοιες απ' έξω. Εν όψη και ενός νομοσχεδίου που θα έρθει ως ο Νούπο, που θα μιλάει για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, καλό είναι να κρατήσουμε ένα επίπεδο που τουλάχιστον να χαρακτηρίζεται από πολιτισμό. Ξεκινώ λοιπόν. Χθες ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας μας μίλησε για σχόλια που έγιναν από τους φορείς που ήταν... Ήρεμα παρακαλώ, σεβαστείτε τον εισηγητή. Μετά θα παραπονιούνται οι άλλοι, γιατί τους είπε όταν θα λάβουν το λόγο. Ορίστε, κύριε Καρέ. Ευχαριστώ. Υπόθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τα πρωτοφανή σχόλια που ακούστηκαν από φορείς στην συγκεκριμένη επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας να βρω τι είχε υποθεί τα προηγούμενα χρόνια με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε, αδυνατό, δεν ακούω τη φωνή μου. Κύριοι συνάδελφοι, με συγχωρείτε. Καταλάβατε ότι δεν πρέπει να ομιλούμε. Θα σηκωθεί μετά ο κύριος Χρυσταϊκούρας. Θέλετε να γίνετε το ίδιο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Ηρεμήστε παρακαλώ. Όποιος δεν θέλει, έξω. Ορίστε. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι δυσκολεύτηκα να βρω φορείς που να μίλησαν σε επιτροπές για νομοσχέδια της κυβέρνησης της ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, γιατί τα περισσότερα ήταν ως κατεπήγοντα και δεν συζήτησαν οι φορείς ποτέ. Βρήκα όμως στα επίγοντα μέτρα εφαρμογής 4127 του 2013 συγκεκριμένα σχόλια. ΓΕΣΕΕ, ΟΛΜΕ, ΟΛΤΕ, ΑΔΕΔΗ, αστυνομική υποασύ. Ακούστε λοιπόν τα πρωτοφανή σχόλια που ακούσατε χθες. Το σχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση κινείται αποκλειστικά, χωρίς κοινωνικά, αναπτυξιακά, επενδυτικά ισοδύναμα στα μέτρα οικονομικής και δημοσιονομικής προσαρμογής. Η ελληνική οικονομία παραμένει εγκλωβισμένη στον αδιέξοδο δρόμο της βαθιάς και παραταταμένης ύφεσης. Αρμαγεδόνας, κεραυνός ενεθρία. Το σύνολο των διατάξεων που περιέχονται στο νομοσχέδιο και γενικά το σύνολο των διατάξεων και των νόμων που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει τη χώρα σε πλήρη αποδόμηση εργασιακών σχέσεων. Όλα αυτά τα μέτρα έχουν οδηγήσει σε μια παραγωγική καθίζηση. ΓΕΣΕΒΕ, αυτό θέλω να το ακούσετε προσεκτικά, 2013. Αυτή τη στιγμή η μέση οφειλή στον ΟΑΕ είναι 10.000. Το 70% των ασφαλισμένων, δηλαδή 575.000 συνάδελφοί μου, μιλάει ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, δεν καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές και έχουν οφειλές προς το ταμείο. Πάμε να τα πληρώσουμε αυτά, μπορούμε? Όχι, πάμε για κλείσιμο το 2013, για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Αστυνομία. Είναι η δεύτερη νομοθετική παρέμβαση που γίνεται από την κυβέρνηση σε διάστημα 4 μηνών και αφορά τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Πολύ φοβάμαι αυτή η δεύτερη θα δώσει και τη χαριστική βολή. Γιατί ακούσατε πρωτοφανή πράγματα χθες. Ενώ το 2013 ακούγατε πράγματα που ήταν καθημερινότητα. Προφανώς ήταν καθημερινότητα, γιατί διανύουμε 3 χρόνια σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής. Να ξέρουμε λοιπόν και να κρατάμε το ίσο. Όταν έρχονται οι φορείς και κάνουν κριτική και έχουν δίκιο σε αρκετά πράγματα, το κάνανε και στο παρελθόν. Δεν εμφανίστηκαν οι φορείς χθες και κάνανε αυτή τη σκληρή κριτική. Οι φορείς εδώ και 7 χρόνια κάνουν μια κριτική, όπως και πρέπει να την κάνουν. Και είναι σκληρή και το 12 και το 13 και σήμερα. Άρα δεν υπάρχει κάποιος διαχωρισμός. Πώς φτάσαμε λοιπόν εδώ? Γιατί είμαστε σε συμφωνία? Γιατί είμαστε σε επιτροπία? Γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία η οικονομία της χώρας να ανταπεξέλθει στις συγκεκριμένες ανάγκες? Θα το πω για πολλωστή φορά. Γιατί το 2012 βουλιάξατε τη χώρα. Το 2010, συγγνώμη, βουλιάξατε τη χώρα. Έπρεπε λοιπόν τότε εσείς με τη δικιά σας λογική να φωνάξετε το Δέλτα Νιτάφ όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ και να μπούμε σε έναν κυκαιώνα συγκεκριμένων προσαρμογών και συγκεκριμένων κατευθύνσεων νεοφιλελεύθερων, γιατί το Δέλτα Νιτάφ, όπως ξέρετε, δεν είναι μέλος κανένας κομμουνιστικού κόμματος, και έπρεπε λοιπόν να ακούσουμε και να προσαρμοστούμε σε αυτά που μας υποβάλανε και που μας λέγανε ότι έπρεπε να γίνουν.
ναι ή όχι. Τα οικονομικά της χώρας κατέρευσαν το 2010, ναι ή όχι. Θα απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση. Φταίτε ή δεν φταίτε. 40 χρόνια που κυβερνήσατε τον τόπο, φάγατε χρήματα σε αυτή τη χώρα, ναι ή όχι. Άρα πρέπει... Ήρεμα. Πρέπει λοιπόν Ήρεμα. Να απαντήσετε ότι τα οικονομικά της χώρας το 2010 κατέρευσαν, ναι ή όχι. Μπήκαμε σε αυτή τη μνημονιακή καταιγίδα τα τελευταία 7 χρόνια. Πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή τη μνημονιακή καταιγίδα? Λέμε εμείς ότι η συγκεκριμένη συμφωνία βάζει ένα τέλος. Βάζει ένα τέλος τον Αύγουστο του 2018, βγαίνουμε από την Επιτροπή και μπορούμε να πάμε να κατευθυνθούμε προς τις αγορές και να δανειζόμαστε, όπως γινόταν και μέχρι το 2009, από τις αγορές χρήματος. Αυτό το είχαμε χάσει τα τελευταία 7 χρόνια και έπρεπε να είμαστε σε μια δημοσιονομική προσαρμογή που μας την υποβάλλαν άλλοι. Να σας θυμίσω δε, τον Ιούλιο του 2015 η συμφωνία ψηφίστηκε με 251 υπέρ, 32 κατά. Δηλαδή την ψηφίσετε κι εσείς. Λέει η συγκεκριμένη συμφωνία. Τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ που ζητούν χρηματοδοτική συνδρομή από τον ESM αναμένεται να απευθυνθούν, εφόσον είναι δυνατόν να απευθύνουν, συγγνώμη, ανάλογο έτοιμο στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου η Ευρωομάδα να συμφωνήσει σχετικά με το νέο πρόγραμμα του ESM. Επομένως, η Ελλάδα θα ζητήσει τη συνέχιση της στήριξης του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ το Μάρτιο του 2016. Συμφωνήσατε, το υπεψηφίσατε κι εσείς. Τι σημαίνει όμως αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το Μάρτιο του 2016 το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ έπρεπε να δώσει μια απάντηση. Την έδωσε? Δεν την έδωσε την απάντηση. Είπε θα μιλήσουμε μετά τη δεύτερη αξιολόγηση. Εξού λοιπόν και τα νέα μέτρα που λέτε εσείς που δεν υπήρχαν πριν και εμφανίστηκαν ως θαύμα τώρα. Το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ από τότε έλεγε ότι για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες αναδιαρθρώσεις. Αυτό είναι τα αρνητικά μέτρα που έχουμε σήμερα να ψηφίσουμε. Δεν συμφωνείτε σε αυτό? Πείτε το, ότι δεν συνέβαιναν έτσι τα πράγματα. Αλλά από τα δεδομένα που έχουμε είναι αυτή η πραγματικότητα. Το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ λοιπόν για να μπει μέσα σε αυτή τη συμφωνία λέει ότι εγώ για να μπω θέλω να υπάρξουν συγκεκριμένες αναδιαρθρώσεις. Νεοφιλελεύθερου χαρακτήρα, ξαναλέω. Είναι η άποψή τους, η ιδεολογική τους πολιτική ταυτότητα και η δικιά σας. Εν πολλής. Αυτό λοιπόν πρέπει να το πούμε, ότι τα μέτρα αυτά έχουν έρθει γιατί συμμετέχει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Και λέμε εκεί στην απάντηση τι θα γίνει αν δεν μπει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Δεν θα ισχύσουν τα μέτρα. Προς δικιά σας πικρία βέβαια, γιατί σε περισσότερα από αυτά συμφωνείτε. Ας πούμε λοιπόν ότι δεν συμμετέχει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, δεν έχουμε αυτή τη συμφωνία. Και πλέον η μπάλα είναι στο επεδείο των θεσμών και του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ για την συνέχιση του προγράμματος μέχρι το 2018 και τη συνέχιση του οποιοδήποτε προγράμματος από το 2018 και μετά είναι ζήτημα κουβέντας από εκεί και πέρα. Εκεί όμως η Ελλάδα δεν έχει να κάνει κάτι. Η Ελλάδα δεν μπορεί να πιάσει από το λαιμό είτε την Κριστίν Λαγκάρντ είτε τον Σόιμπλε και να τους πει συμφωνήστε για το χρέος. Γιατί όπως πρέπει να ξέρετε, και το ξέρετε αλλά δεν θέλετε να το λέτε, το χρέος είναι η μεγαλύτερη ιστορία σε αυτή την προσπάθεια. Και ενώ εσείς λέγατε ότι μέχρι τώρα κανένας δεν το συζητάει, ήδη προεικονίζεται από την απόδοση των ελληνικών ομολόγων ότι βαδίζουμε σε μια συμφωνία για το χρέος η οποία θα κάνει και βιώσιμη για την οικονομία. Οποιαδήποτε πλεονάσματα επιτύχουμε, οποιοδήποτε στόχους βάλουμε, εάν το χρέος δεν έρθει σε μια λογική που να είναι βιώσιμη, δεν μπορούμε να επιτύχουμε τίποτα. Αυτές λοιπόν τις απαντήσεις αναμένουμε, τις δύο τελευταίες μέρες δεν τις πήραμε και λέμε το εξής. Ζητάτε να έχουμε μνημόνιο και χρηματοδότηση, γιατί εδώ καταρρύπτει και αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω, πρέπει να υπάρχει και μια επικοινωνιακή χρήση των λέξεων. Τέταρτο μνημόνιο, τέταρτο μνημόνιο. Κάθε φορά που γινόταν αξιολόγηση και στις μέρες σας υπήρχαν νέα μέτρα. Αν μετρούσαμε έτσι τα μνημόνια, τώρα πρέπει να είμαστε στο 17ο. Αυτό λοιπόν πρέπει να έχει και μια λογική. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση με αυτά τα μέτρα, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι το 2018 θα βγούμε στις αγορές. Γιατί η οικονομία είναι πλέον σε ήρεμα νερά και γιατί υπάρχει και ένας προσανατολισμός ο οποίος θα μας φέρει στη λογική των επενδύσεων και στη λογική
του η ελληνική κυβέρνηση σε έναν βαθμό με πολύ χαμηλότερη επιτροπία να αποφασίζει πολύ περισσότερα πράγματα που μπορεί να κάνει. Δεν είναι η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Κύπρος σε επιτροπία σήμερα. Προφανέστατα και είναι. Αλλά δεν είναι σε αυτήν που είμαστε εμείς, γιατί έχουν βγει από τα προγράμματά τους. Ξεχνάμε το Μάστριχτ. Ακόμα και αν δεν ήμασταν σε επιτροπία, την Α ή τη Β, τη σκληρή ή την μαλακή, δεν θα έπρεπε να επιτυγχάνουμε 3% πλεονάσματα? Αν πέφταμε κάτω από το 3% των πλεονασμάτων, δεν θα έπρεπε να πάρουμε μέτρα? Το Μάστριχτ το θυμάστε όποτε σας συμφέρει? Έχουμε υπογράψει ως χώρα υπέρ του Μάστριχτ? Προσωπικά διαφωνούσα, να σας το πω. Αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Αυτό λοιπόν το έχετε υπογράψει, ότι έπρεπε να μπούμε στην Ευρωζώνη και άρα είχε συγκεκριμένες συνθήκες? Αυτό λοιπόν πρέπει να το ακολουθήσουμε? Είμαστε υποχρεωμένοι, ξαναρωτάω και τον εισηγητή όταν έρθει να μιλήσει, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε όταν βγούμε από τα προγράμματα, γιατί τώρα έχουν ανασταλεί αυτές οι υποχρεώσεις, να έχουμε 3% πλεονάσματα? Δεν θα παίρναμε μέτρα? Ας μην λέμε πράγματα λοιπόν που δεν ισχύουν. Να πω μερικά παραδείγματα, πάλι γιατί ήρθαν οι φορείς χθες, γιατί ακούστηκαν πολλά πράγματα που κανένας δεν αμφιβάλλει ότι είναι αρνητικά τα μέτρα που θα πάρουμε, αλλά έχουν και θετικά. Αλλά να πούμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Μισθωτός με παιδί, εισόδημα 2014. Εισόδημα 14.000 το 2017, 916 ευρώ με τα φορολογικά μέτρα το 2020 θα έχει μείωση 22 ευρώ. Μισθωτός με 24.000 εισόδημα το 2017 θα έχει 1.412 μηνιαίο μισθό, το 2020 και μετά θα έχει 1.421, συν 8 ευρώ. Μισθωτός με 34.000 ευρώ το 2017 το μηνιαίο εισόδημα θα είναι 1.849 ευρώ, το 2020 θα είναι 1.892 ευρώ, αύξηση 52 ευρώ. Δεν είναι λοιπόν αρνητική όλη αυτή η ιστορία? Κανένας δεν λέει ότι είναι αρνητική για πολύ κόσμο, αλλά δεν είναι αρνητική για όλους. Και φτάνω στους ελεύθερους επαγγελματίες που έχει την εξής διαφορά. Ήρεμα, ήρεμα. Κύριε Φωτήλα, αφήστε το πηγαδάκι με τον κύριο Λοβέρδο, μη μου τον απασχολείτε. Συνεχίστε. Θέλω να τα ακούσετε αυτό για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί μιλήσατε χθες για υπέρογγες αυξήσεις ασφαλιστικές. Πρώτου ασφαλιστικού νόμου του κυρίου Κατρούγκαλου, ο μισθωτός με μπλοκάκι, γιατί θεωρείται ελεύθερος επαγγελματίας τότε, ενώ τώρα πλέον θεωρείται μισθωτός, πρώτου νόμου Κατρούγκαλου λοιπόν, στις 12.000 ευρώ έδινε 4.500 εισφορές. 4.500 ευρώ έδινε εισφορές στις δικές σας μέρες. Μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου δίνει 1.200 ευρώ. Πού ακριβώς αντιλαμβάνεστε τις αυξήσεις εσείς? Πώς ακριβώς εννοείτε λοιπόν ότι αυξήθηκαν οι εισφορές? Μετά από αυτό λοιπόν, από τα 433 ευρώ που του έμειναν μηνιαίως, τώρα θα παίρνει 770. Πώς ακριβώς αντιλαμβάνεστε τις αυξήσεις των ελευθέρων επαγγελματιών? Να σας πω, μισθωτός ελεύθερος επαγγελματίας χωρίς παιδιά, πριν το νόμο Κατρούγκαλου. Ελεύθερος επαγγελματίας με δύο παιδιά με εισόδημα 12.000 ευρώ. Έδινε 4.500 ευρώ πρώτου νόμου Κατρούγκαλου και μετά από αυτό έδινε 2.830. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει μια μείωση? Επί της μείωσης αυτής το 19 θα υπάρξει αύξηση. Επί της μείωσης, ξαναλέω, αυτής το 19 θα υπάρξει αύξηση. Γιατί υπήρξε αίτημα των θεσμών να μην μετράνε οι ασφαλιστικές εισφορές για την επόμενη χρονιά ώστε να αφαιρούνται. Αλλά έχουν μειωθεί σχεδόν 60 με 70%. Και εσείς μιλάτε για υπέρογγες ασφαλής. Μπορείτε να μου πείτε πώς ζούσε ένας ελεύθερος επαγγελματίας στις δικές σας μέρες με 4.500 ευρώ εισφορές, με 12.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, για να μιλάμε επιτέλους επί πραγματικών δεδομένων? Και πάμε σε αυτό που πολύ το χλεβάζετε και το λέτε μάλιστα και με έναν επιτιμητικό όρο, συσίτια. Βέβαια, αρκετοί από εσάς όταν πηγαίνανε στα κολέγια και τρώγανε το μεσημέρι, γεύμα το λέγανε, δεν το λέγανε συσίτιο, ότι τους έδινε το κολέγιο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Λέμε λοιπόν ότι καλύπτουμε
500.000 παιδιά. Το θεωρείτε αμεληταίο να μπορούν τα παιδιά μέχρι το γυμνάσιο να έχουν γεύματα? Το θεωρείτε αμεληταίο ότι γίνεται μια προσπάθεια ανοικοδόμησης ενός κοινωνικού κράτους που στις μέρες σας ήταν απλώς πελατειακό? Το θεωρείτε αυτονόητο ότι δίνατε επιδόματα κάθε παραμονή εκλογών σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ή κοινωνικές ομάδες για να τους κρατάτε του χεριού σας? Και ότι όλο αυτό το πράγμα τώρα πάει στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης? 2 δισεκατομμύρια είναι το κοινωνικό εισόδημα, θα διαχειριστεί το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και του Υπουργείου Εργασίας. Πόσα χρήματα δίνετε εσείς? Θέλετε να δείτε τον πίνακα? Τον πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28, τελευταίοι ήμασταν, κάτω από τη Βουλγαρία. Αυτή ήταν η απόδοση των χρημάτων που δίνατε. Θα μιλήσουμε για αυτά? Δεν θα εφαρμοστούνε, λέτε? Να μην ξανακάνουμε την κουβέντα που κάναμε στις επιτροπές. Νομίζω ότι ο κάθε απλός πολίτης με την απλή του λογική, χωρίς να γνωρίζει και τρομακτικά οικονομικά, καταλαβαίνει ότι θα ισχύσουν τα θετικά μέτρα. Δικιά σας βέβαια προσπάθεια είναι να μην ισχύσει τίποτα από τα θετικά μέτρα, γιατί δεν είναι και στον δικό σας κώδικα αξιακό και πολιτικό και ιδεολογικό. Στη δικιά σας λογική είναι το να παίρνουμε μέτρα τα οποία έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση κοινωνική και ευνοούν συγκεκριμένους ανθρώπους. Εξού λοιπόν και πετάχτηκαν στο περιθώριο των τελευταίων 5 μνημονιακών χρόνων που ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση τα 2/3 της ελληνικής κοινωνίας. Και κλείνω με αυτό. Η δικιά μας κατεύθυνση είναι αυτά τα 2/3 της ελληνικής κοινωνίας να τα περάσουμε όσο το δυνατόν πάνω από το δίκτυ της αξιοπρέπειας και η οικονομία και η κοινωνία βασικότερα να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς τα επόμενα χρόνια, πράγμα που δεν συνέβαινε στις δικές ημέρες. Ευχαριστώ.